Συμπολίτε μου, σα απευθύνομαι και πάλι για δεύτερη φορά σε λίγε μέρε με θέμα την απειλή του κορονοϊού. Γιατί καθώ η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται, προξενεί χιλιάδε θανάτου σε πολλέ χώρε, αλλά και τι πρώτε σοβαρέ απώλειε στην πατρίδα μα. Σε τέτοιε στιγμέ, λοιπόν, που ο χρόνο μοιάζει να μην χωράει τα γεγονότα, επιλέγω να επικοινωνούμε πιο συχνά και να σα ενημερώνω προσωπικά για τα νέα δεδομένα, τι αποφάσει που παίρνουμε, και τα σχέδια που χαράσουμε. Μιλώντα πάντοτε τη γλώσσα τη αλήθεια και με σταθερό οδηγό τι συμβουλέ των ειδικών. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά δεν είναι ανίκητο. Γιατί αν πετύχουμε να περιορίσουμε τη διασπορά τη μετάδοση, θα δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγεία να αντιμετωπίσει τα επίγοντα περιστατικά. Η πρώτη μα προτεραιότητα είναι μία και αδιαπραγμάτευτη. Να σώσουμε ζωές. Πρώτη μας φροντίδα είναι ο άνθρωπος και η δημόσια υγεία. Γι' αυτό και επιβάλαμε πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέτρα πρωτοφανή για καιρό ειρήνης. Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από αύριο θα μείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα. Πλην εκείνων με προϊόντα ή υπηρεσίε πρώτη ανάγκη. Το δημόσιο έχει ήδη αναδιατάξει τι δυνάμει του, υιοθετώντα νέε τεχνολογικέ εφαρμογέ προ αυτή την κατεύθυνση για να προστατεύσει τι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι επιχειρήσει χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τρει ήταν εξ αρχή οι στόχοι μα. Και αυτοί παραμένουν, καθώ ο πόλεμο συνεχίζεται. Ο περιορισμό τη διάδοση του ιού, η ενίσχυση του συστήματο υγεία και η στήριξη τη οικονομία και των εργαζομένων. Ξεκινώ από το τελευταίο. Μόλι χθε αποφασίστηκε στο Eurogroup ότι για εφέτο δεν υφίσταται ο στόχο του πλεονάσματο για το 3,5%. Όλε οι δαπάνε για την υγειονομική αλλά και τη μεταναστευτική κρίση δεν θα υπολογίζονται στον προπολογισμό του 2020, όπω και οι έκτακτε δαπάνε του κοινωνικού προπολογισμού για του άνεργου, του οικονομικά αδύναμους και τι προνοιακέ δομέ. Θα μπορούμε επίση να διαθέσουμε αμέσω και χωρί πρόσθετη γραφειοκρατία πόρου του ΕΣΠΑ για την αγορά και την εργασία. Πρακτικά και σε πρώτη φάση, η κυβέρνηση θα διαθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να βοηθήσει παραγωγικέ δραστηριότητε με προβλήματα λόγω μείωση του τζίρου. Ενώ το κράτο και όχι η επιχείρηση αναλαμβάνει να καταβάλει μέρο του μισού των εργαζομένων στου κλάδου που πλήττονται. Πλέον, όλε οι φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσει αναστέλλονται, ενώ νομοθετούμε έκτακτα μέτρα που δίνουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να διασωθούν θέσει εργασία. Και συντονιζόμαστε με την Τράπεζα τη Ελλάδο. Και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να αποτραπεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Το κράτο θα καλύπτει το κόστο των επιτοκίων δανεισμού και με τη σειρά του οι τράπεζε θα αναστέλουν ω το Σεπτέμβριο τι πληρωμέ χρεολυσίων για τι συνεπεί επιχειρήσει. Θέλουμε να σώσουμε θέσει εργασία. Και κάνω έκκληση στι επιχειρήσει να μην προχωρήσουν σε απολύσει, γιατί θα υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν τη ρευστότητα και θα του επιτρέψουν να αντέξουν μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Σε λίγο θα συμμετέχω στην τηλεδιάσκεψη κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο να διευρύνω τα περιθώρια δράση τη κυβέρνηση, αλλά και να μεταφέρω το μήνυμα ότι αυτή την κρίση πρέπει να την περάσουμε ενωμένοι. Και με το κόστο μοιρασμένο δίκαιο στην κοινωνία, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, αλλά και με την έμπρακτη στήριξη τη ίδια τη Ευρώπη. Κάτω από αυτή τη σημαία θα πολεμήσουμε. Και αυτήν υπηρετούν τα νέα δραστικά μέτρα μα, τα οποία θα εξειδικευθούν αύριο από τους Υπουργούς Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας. Στο μέτωπο της υγείας κατευθύνονται στις θέσεις τους οι 2.000 νοσηλευτέ που προσλαμβάνονται άμεσα. Από σήμερα, το Νίμιτς μετατρέπεται σε κέντρο νοσηλείας περιστατικών κορονοϊού και τον ίδιο σκοπό επιτάσσεται και το νεόδμητο ιδιωτικό θεραπευτήριο Αττικά στο Θρειάσιο. Συνολικά προσφέρονται στο σύστημα υγείας 1.900 νέες κλίνες. Εύχομαι να μην τι χρειαστούμε όλες. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, εξαρτάται από όλους μας. Είμαστε στην αρχή της μάχης, που θα είναι δύσκολη, ειδικά το επόμενο δίμηνο. Το στονισμό αυτής της μάχης έχει πλέον η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γύρω από την οποία στοιχίζονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό και ο Γραμματέας Νίκος Χαρδαλιάς αναβαθμίστηκε ήδη σε υφυπουργό με ειδική αρμοδιότητα την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και κάθε απόγευμα στις 6, μαζί με τον λιμοξιολόγο τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα, θα ενημερώνει υπεύθυνα του πολίτε. Τίποτα όμω δεν μπορεί να γίνει χωρί την αφοσίωση του προσωπικού μα. Οι μαχητέ στο νοσοκομείο μα αξίζουν κάθε βοήθεια. Είναι οι ήρωε με τι λευκέ και πράσινε μπλούζε, όπω και τα στελέχη τη πολιτική προστασία και η ένστολή μα που νύχτα και πέρα προσφέρουν τον εαυτό του για το κοινό καλό. Του ευχαριστώ, σα ευχαριστώ εκ μέρου όλων των Ελλήνων. Δεν σα αρκεί μόνο ένα χειροκρότημα και ένα δημόσιο έπαινο, αλλά και κάτι παραπάνω και θα με προσωπικά γι' αυτό. Το μεγαλύτερο όπλο μου κατά του κορονοϊού παραμένει πάντως η καθημερινή μας στάση. Και καθώς ο ιός μεταδίδεται με την επικοινωνία, αυτή είναι ακριβώς οφείλουμε να προσαρμόσουμε. Μας το λένε άλλωστε και οι γιατροί. Εμείς μένουμε όρθιοι στα νοσοκομεία για εσάς και εσείς πρέπει να μείνετε στο σπίτι για εμάς. Και μας συμβουλεύουν. Μη φέρεστε ως υγιείς που δεν βγαίνουν για να μην νοσήσουν. Σκεφτείτε διαφορετικά. Σαν να έχετε ήδη τον ιό και δεν πρέπει να το μεταφέρετε σε άλλους. Οι συναθρήσεις αποτελούν τις μεγαλύτερες παγίδες. Γι' αυτό και τις απαγορεύουμε. Μένουμε λοιπόν σπίτι. Αυτό που άλλοτε το είπανε «κοκκούνινγκ» και έγινε τάση και μόδα για τους νέους, σήμερα είναι ανάγκη και χρέος για όλους. Ας μείνουμε μόνοι, αλλά όχι μοναχικοί, προστατευμένοι, όχι πολιορκημένοι και απομονωμένοι, αλλά όχι αποξενωμένοι. Γιατί καλούμαστε να αλλάζουμε μόνο συνήθειε, όχι τον πολιτισμό μα. Να χτίσουμε δηλαδή μια νέα κοινωνικότητα βασισμένη στην υπευθυνότητα. Πρώτο μα μέλημα παραμένει να προφυλάξουμε του ηλικιωμένου μα και τι ευπαθεί ομάδε. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλου, ειδικά του νεότερου. Προσέξτε, εσεί το πιο πιθανό είναι να νοσήσετε ήπια ή και χωρί καθόλου συμπτώματα. Όμω κυκλοφορώντα άσκοπα, κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε έτσι του γονεί και του παππούδε σα, αλλά κινδυνεύετε και ήδη. Γιατί αυξάνοντα του ασθενεί, πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο έχετε ένα τύχημα, πέσετε με τη μηχανή σα, δεν θα υπάρχει εντατική να σα περιθάλψει. Συνεπώ, η ενεμελιά δεν είναι ψευτοαντίσταση, δεν είναι μαγιά ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα. Συμπατριώτε μου παντού στην Ελλάδα. Το επόμενο δίμηνο, ο κίνδυνο αγιγαντώνεται. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί. Και θα πρέπει όλοι να δείξουμε πειθαρχία. Όσοι φέρονται ότι κοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί θα έχουν εγκληματίσει διπλά κατά του νόμου και κατά τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για όσου διασπείρουν τον ιό τη παραπληροφόρηση με ανυπόστατε φήμε. Και το πανικό είναι το ίδιο επικίνδυνο με την όσο. Και όταν κάποιοι χάνουν πρώτη την ευθύνη και την ανθρωπιά του, δεν μπορούν μετά να αναρωτιούνται πού είναι το κράτο. Πρώτο και μόνο λόγο ανήκει τώρα στου γιατρού και την πολιτεία. Στον κόσμο σήμερα διαμορφώνονται δύο πολιτικέ, αλλά και ηθικέ αντιλήψει για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Πρώτη βλέπει την υγειονομική απειλή υπό το πρίσμα τη οικονομία, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί όσα θύματα και αν υπάρχουν στο μεσοδιάστημα. Είναι η επιλογή των κρατών που αρνούνται τα δυναμικά μέτρα, παρόλο που κάποια δείχνουν τώρα να το ξανασκέφτονται. Δεν πάβουν όμω να αντιμετωπίζουν του ανθρώπου στου αριθμού που θα επιβιώσουν με το χρόνο και τη λεγόμενη ανοσία τη Αγέλη. Η δεύτερη αντίληψη θέτει ω προτεραιότητα την υγεία των κοινωνιών, ανεξάρτητα από το κόστο που θα απαιτηθεί. Να γνωρίζει ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, ίσω και φιαλτική. Όλοι άλλωστε μιλούν για συνθήκε πολέμου. Συνεπώ, και η οικονομία οφείλει να είναι οικονομία πολέμου. Αυτό που βιώνουμε δεν είναι 15 μέρε χαλαρών διακοπών, που μόλι τελειώσουν θα επιστρέψουμε όλοι στο πριν, σαν να μην συνέβη τίποτα. Η θέση λοιπόν αυτή συνεπάγεται πολλά και δραστικά μέτρα. Υπολογίζει στην πειθαρχία των πολιτών ώστε να περιοριστεί η πανδημία που θα έχει θύματα. Όμω, όσα ερήπια και αν υπάρξουν, θέλει του περισσότερου ανθρώπου υγιεί για να τα ξαναχτίσουν. Και αυτή ακριβώ είναι και η δική μου επιλογή. Συνεπώ, πρώτη μου φροντίδα είναι ο άνθρωπο. Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνόπουλο ξεχωριστά. Για τη ζωή και την υγεία του θα αναλάβω κάθε κόστο. Συμπολίτε μου, η κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον τη. Όμω πιστέψτε με, η νίκη θα έλθει μόνο αν όλοι, καθένα ξεχωριστά, φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτε σε αυτόν τον πόλεμο τη ζωή. Και το εχθρό είναι αόρατο και ύπουλο. Μείνετε λοιπόν ασφαλεί, μείνετε σπίτι. Η επιστήμη δουλεύει σκληρά και τελικά θα ανακαλύψει το αντίδοτο στην πανδημία. Από αυτήν δεν θα βγούμε αλόβητοι. Όμω πρέπει να βγούμε ισχυρότεροι, με απώλειε ναι στην οικονομία μα, αλλά με δύναμη να ξαναφτιάξουμε ό,τι χάθηκε και με αξίες μιας νέας κοινωνικής ταυτότητας, που γεννήθηκαν από έκτακτες συνθήκες, αλλά που θα μετατραπούν γρήγορα σε κινητήριους μοχλούς τη επόμενη μέρα. Πάνω απ' όλα όμως, αυτή η περιπέτεια μας καλεί να αναδείξουμε την ατομική μας ευθύνη, τη γενναιότητα και το συλλογικό μας θένος, αλλά και το φιλότιμό μας, το οποίο συχνά επικαλούμαστε. Αλλά τώρα ήρθε καιρός να το κάνουμε χειροπιαστή καθημερινότητα. Με αυτά τα εφόδια ενωμένοι και συσπηρωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα βγούμε και πάλι νικητές.